Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα του CSI. Καλησπέρα Νικόλα Μαλατέστα, με απουσίες πάρα πολλές. Για κόψιμο είσαι έτοιμος. Κόπηκες από τις απουσίες. Καλησπέρα Θεοδώρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βασιλική. Καλησπέρα στο όμορφο Ναύπλιο. Καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα στην πονεμένη Πάτρα. Όντως πονεμένη Πάτρα, καλησπέρα στην ΚΟ, καλησπέρα στην Αστυπάλεια, καλησπέρα στο Βόλο, στη Γερμανία, καλησπέρα στην όμορφη Αθήνα μας και πάλι στην ΚΟ, στο Κεφαλάρι, στο Χαλάνδρι. Όλοι, βλέπω πολύ ξύπνοι, παρά 10 λέω θα είμαι μόνος μου. 12 παρά 10, δυστυχώς τώρα τελείωσα και λέω να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα στην αδελφή μου. Καλησπέρα Σοφία από τη Σύρο. Για γράφτε μου από πού είστε, τα μέρη σας, τα Χανιά, τα όμορφα. Χαλαρά θα μας τα απόψε, θα μιλήσουμε μεταξύ μας θα είμαστε και θα τα πούμε όμορφα απόψε, όλα καλά. Θα πούμε πώς μπορεί το τηλέφωνο να σε προδώσει, όπως πρόδωσε την κυρία από την Πάτρα. Καλησπέρα στα Τρίκαλα, τα όμορφα. Πολύ τρέξιμο. Καλησπέρα στην Αθήνα μας, στην Τραπετσόνα. Καλησπέρα στην Αστόρια. Καλησπέρα στη Ζαχάρο, στα Γιάννενα. Πόλεμος γίνεται. Καλησπέρα στην Πάτρα, την όμορφη. Καλησπέρα στη Λουκία. Στο Αποτονίο Κόσμο. Στο Ηράκλειο, στην Κάρινο, στην Κό, πολύ από τη Λαμία. Στη Λαμία μας. Καλησπέρα στην Γλυφάδα, την όμορφη. Α, και μην ξεχνιόμαστε, ποιοι είσαστε από τη Γλυφάδα και από τα νότια εδώ, Γλυφάδα, Άλυμος, Καλαμάκι. Για γράφτε μου ποιοι είσαστε Γλυφάδα, Άλυμο, Καλαμάκι, έτσι να δω λίγο. Από τα νότια, προάστια εδώ, νότια, νότια. Κορυδαλό βλέπω, δεν βλέπω νότια κανένα. Είχα δει μερικούς πριν στα νότια. Στα νότια προάστια λοιπόν κάνουμε μια ημερίδα πρωτότυπη, περίεργη πολύ. Με τον κύριο Θεοδωρικάκο κάνουμε με το CSI μια ημερίδα στη Γλυφάδα. Στην Άνω Γλυφάδα θα γίνει κάτι το πολύ, πολύ δυνατό, την Πέμπτη Ηλιούπολη. Καλησπέρα στην Κυψέλη μας. Έτσι λοιπόν, μην χάσετε στις 6 το απόγευμα στη Γλυφάδα την όμορφη παρουσίαση που θα έχουμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καλησπέρα στον Τάσο από τον Άλυμο, την Καρδίτσα από το Διόνυσο. Πανικός, πανικός. Λοιπόν, είναι παραπάνω. 5 παρα 2, δεν θα σας κρατήσω πολύ. Καλησπέρα στην Γλυφάδα, στο φίλο μου τον Γιώργο. Σε περιμένω, Άλυμο Γλυφάδα, σας περιμένω στην εκδήλωση που θα έχουμε. Σας περιμένω στην εκδήλωση. Καλησπέρα στην όμορφη τη φίλη μου, τη Μάγδα Τιτζέκου. Μια όμορφη καλησπέρα στη Μάγδα Τιτζέκου, την εκλεκτή δημοσιογράφο και φίλη, πάνω απ' όλα. Καλησπέρα στα Γιάννενα, Άνω Γλυφάδα, Λένα Παπά. Εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, να ξέρετε ότι θα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει με το CSI, θα γίνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, ο οποίος θα μας μιλήσει. Θα είμαστε και εμείς βέβαια. Όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι το πολύ πρωτότυπο. Έχουμε βάλει τα παιδιά μας να κάνουμε μια όμορφη, όμορφη παρουσία. Έτσι λοιπόν, σας προσκαλούμε στην Άνω Γλυφάδα, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη. Μελίνα Μερκούρη λοιπόν, στο Κινηματοθέατρο το Δημοτικό, όλη την Πέμπτη το απόγευμα 6 ώρα. Θα χάσετε αν είσαστε κοντά και δεν ήρθετε. Καλησπέρα στην Αλβανία, μπράβο, ακόμα και από την Αλβανία μας βλέπουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η Στυλίδα, η Κέρκυρα, η Βιωτία, η Μελίσια. Έτσι να βλέπουμε τα μέρη, να διαφημίζουμε την Ελλάδα μας. Στην Πάτρα, στην Γλυφάδα, μπράβο, μπράβο. Καλησπέρα στην Γλυφάδα, έτσι, να βλέπω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στην Λάρισα, στην Πάτρα. Όλη η Ελλάδα είναι εδώ, λοιπόν. Να μην σας ξενυχτώ, θα σας πω κάτι. Ξέρετε τα νέα δεδομένα στην υπόθεση Μπισμπυρίκου. Ξέρετε τα νέα δεδομένα που έχουν έρθει στην υπόθεση μετά από τις αποκαλύψεις που έκανε η εφημερίδα ΜΠΑΜ του Πέτρου του Κουσουλού. Ξέρετε ότι τα ψηφιακά μέσα μιλάνε. Όταν λοιπόν τα ψηφιακά μέσα μιλάνε,
οι άνθρωποι μένουν κάγκελο, γιατί ποτέ δεν περιμένουν να τους προδώσουν. Όταν λοιπόν έχετε ένα κινητό τηλέφωνο, θα ξέρετε ότι σας ακούει. Όταν έχετε ένα κινητό τηλέφωνο, θα ξέρετε ότι αυτό σας ακούει και πάρα πολύ καλά. Γιατί σας ακούει καλά? Γιατί καταγράφει τα πάντα, ό,τι επικοινωνίες κάνετε μένουν μέσα και το αποτέλεσμα είναι να τα βρούνε όλοι για όλους. Δηλαδή, ό,τι συνομιλίας έχει κάνει η κυρία και ο κάθε κύριος που κάνει, καταγράφονται και σε συνέχεια όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και εμπλακείται σε κάποια κακόβουλη πράξη και πάρει η αστυνομία το κινητό τηλέφωνο, τότε τι γίνεται? Γίνεται ανάλυση ψηφιακή, βγαίνουν όλα τα μηνύματα, ανοίγουν τα Messenger, ανοίγουν τα WhatsApp, ανοίγουν τα Viber, ανοίγουν όλες οι συνισταμένες εκείνες και το αποτέλεσμα είναι ένα και μοναδικό. Όλες οι συνομιλίες από όπου και να έχετε κάνει και με όποιες έχετε κάνει βγαίνουν και σε συνέχεια στοιχειοθετούνται καρέ-καρέ αυτά που έχετε πει και εάν έχετε πει πράγματα πονηρά, δυστυχώς αυτά θα σας προδώσουν. Έτσι λοιπόν στην υπόθεση Βυσμυρίγκου άνοιξαν οι επικοινωνίες, έγινε άρση απορρίτου επικοινωνιών, ήρθε τα αρμόδια εργαστήρια και άνοιξαν τα τηλέφωνα, άνοιξαν τα Messenger, άνοιξαν τις επικοινωνίες και τώρα ένα κομμάτι από τις συνομιλίες που βγήκε στον αέρα μας έδειξε ακριβώς ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι. Όλοι λοιπόν γίναμε κοινωνοί αυτών των μηνυμάτων, όλοι μας λοιπόν μείναμε κάγκελο, όλοι μας λοιπόν είδαμε ότι υπήρχε μια καψούρα. Το είπα και το πρωί στη Ζήνα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το πάθος και η καψούρα για το Μάνο. Αυτό μπορούμε... Καλησπέρα στην κυρία Εύη Τιμπούκα. Έτσι λοιπόν αυτό που συνάδει, το συμπέρασμα από τα μηνύματα τα οποία διαβάσαμε όλοι μας, είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη καψούρα στο πρόσωπο του Μάνου. Φοράει τον Αραβόνα, φοράει τη Βέρα, φοράει το ένα, έγραψε ότι χώρισε, έγραψε ότι είναι παντρεμένος. Όλο αυτό λοιπόν, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μηνύματα, μας έδειξε στον καμβά που εξιχνιάζεται το έγκλημα, ότι υπήρχε αυτή η καψούρα και παράλληλα υπάρχουν και τα στοιχεία εκείνα, τα οποία δείχνουν τις τάσεις της μίας πλευράς του εγκλήματος. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τα μηνύματα είναι και σε άλλες κατηγορίες. Εδώ βγήκαν τα μηνύματα από την κατηγορία στον αέρα, από την κατηγορία μόνο. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Σπανό, το φίλο. Έτσι λοιπόν βγήκανε τα μηνύματα μόνο από την κατηγορία επικοινωνία Μάνου Ρούλας, Μάνου Δήμητρας και τίποτα άλλο. Τα επόμενα μηνύματα που θα βγούνε και που έχουν αναλυθεί, είναι μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες για επικοινωνίες και άλλες. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες θα έρθουν να μας δώσουν τόσα γεγονότα και στοιχεία που πραγματικά θα μείνουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Εγώ δεν μπορώ να προαναγγείλω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι τι θα έλθει, αλλά ότι θα έλθει τσουνάμι αποκαλύψεων είναι το μόνο το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ. Ότι θα έλθει ένα τσουνάμι το οποίο θα μας δώσει δεδομένα και γεγονότα είναι επίσης αυτό που μπορώ να εγγυηθώ. Και ότι το έγκλημα θα εξιχνιαστεί από τα ψηφιακά μέσα είναι το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ. Και ότι τα μηχανήματα θα προδώσουν τα αφεντικά τους. Έτσι λοιπόν, αυτά που είχα πει σιγά σιγά επιβεβαιώνονται. Και όπως λέει ο καλός μου φίλος ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο Σφακιανάκης το είπε. Βέβαια το είπα και το λέω και το επιβεβαιώνω. Ότι θα μιλήσουν τα ψηφιακά δεδομένα, τα ψηφιακά μέσα και παράλληλα θα μιλήσουν τα κομμάτια εκείνα της ανάκρισης που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μας πολιτισμό. Άρα όλα τα δεδομένα θα πέσουν μέσα, όλες οι αναλύσεις θα γίνουν, η δικογραφία συντάσσεται και όταν βγουν τα κατηγορητήρια
Καλημέρα στην Αυστραλία, στη φίλη μας την Άντζελα. Όταν βγουν λοιπόν, όλα για το Μάνο γίνονται, όταν βγουν λοιπόν τα δεδομένα μας, θα ξέρετε ότι η δικογραφία θα έχει κεντρηθεί μόνο από τις ψηφιακές αναλύσεις. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δυστυχώς, άλλο παραδοσιακό που να δένει υπόθεση. Η υπόθεση λοιπόν θα δεθεί, όπως είπαμε από την αρχή, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τις επικοινωνίες, μέσα από το Messenger, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από τις κεραίες, μέσα από τις ταυτοποιήσεις, μέσα από το ITU. Έτσι λοιπόν η αστυνομία που ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έτσι λοιπόν καλησπέρα σε στους Κάρδη. Έτσι λοιπόν η αστυνομία που ξέρει πάρα πολύ καλά να συντάσσει τις εκθέσεις της για να κάνει τις αναλύσεις της, ήρθε η σειρά της να δέσει το έγκλημα επιστημονικά, γιατί πλέον μιλάμε για επιστημονική αστυνομία, γιατί πλέον μιλάμε για την αστυνομία η οποία και πάλι θα είναι μπροστά. Θυμηθείτε το αυτό, κάποια μέρα, στο επόμενο 20ήμερο, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν τη σειρά τους όπως πρέπει, γιατί υπάρχει συνέχεια, υπάρχει πορεία και πάνω απ' όλα κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη ροή των ερευνών και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το αυτονόητο, που το αυτονόητο ποιο είναι, ένα και μοναδικό. Η έρευνα να φτάσει μέχρι το τέλος, που θα φτάσει και πάρα πολύ σύντομα. Εγώ εδώ πέρα θέλω να σας καληνυχτήσω, είναι 12 και 7 λεπτά, είμαστε 1000 άτομα περίπου, απόψε εδώ, καλησπέρα στην Κατερίνη, στην Γλυφάδα. Εσύ Γιώργο από την Γλυφάδα μην ξεχάσεις να έλθεις την Πέμπτη το απόγευμα. Στο Μελίνα Μερκούρι, κινηματοθέατρο. Χαϊδάρι, επαναφορά θανατικής ποινής, λέει ο φίλος μας εδώ. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, να είσαστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι μας και η Παναγία μαζί μας.